ομιλία της κυρίας Φιλαρέτου και του κυρίου Φιστέρη και του κυρίου Χολαίτη, αυτό που σημείωσα ήταν ότι ήταν εξόχως ενωτικές. Όπως ενωτική είναι και η ομιλία η δικιά μου σήμερα. Χρόνια πολλά για τη μεγάλη γιορτή της Κύπρου. Ξέρω ότι σχετίζεται με το μοναστήρι της Χαρπασίας που έχει πολύ σημαντικό ρόλο για το ιστορικό κομμάτι, τη θρησκευτική λατρεία και την παράδοση των Κυπρίων. Ίσως, σύμφωνα με τον George Mead, το μεγάλο κοινωνιολόγο της σχολής του Σικάγου, έχουμε ένα διαδραστικό συμβολισμό, γιατί όπως το θαύμα του Αγίου Ανδρέα έδωσε ζωή, το ίδιο ζωή φαίνεται ότι δίνει το Security Project τόσο στην Αθήνα όσο και στην Κύπρο. Και εδώ πρέπει να ευχαριστήσω τους διοργανωτές των Security Projects, γιατί συμβάλλουν εξόχως στη λεγόμενη ιδεολογικοπολιτική ζήμωση, προκειμένου το Security να λάβει τη θέση που είχε στο μυαλό του ο Πλάτωνας. Δηλαδή, ως επιστήμη των επιστημών, από την πλευρά της θεωρίας, και ως τέχνη. Τέχνη σημαίνει κάνω δουλειά δαντέλα Βρυξελών. Ικανοποιούνται όλοι χωρίς να παραβιάζεται ο νόμος, ούτε καν να λυγίζει. Βλέπουμε ότι τα κύρια στοιχεία της ομιλίας αφορούν την προνοητικότητα. Λέμε και για μια ολιστική προσέγγιση. Η ολιστική προσέγγιση σημαίνει ότι υποκρύπτει και κάποια πεδία τα οποία, όταν ασχολούμαστε με την ασφάλεια συνόρων, τα λέμε undetected irregularities. Δηλαδή, ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποιες μη κανονικότητες, αλλά προσπαθούμε να ψάξουμε και τις μη κανονικότητες που δεν έχουμε ανιχνεύσει. Έτσι. Εδώ πέρα, λοιπόν, θα μιλήσουμε και για τέτοιες μη κανονικότητες. Καταρχάς, να ξεκινήσω από αυτό που είπε η δεύτερη διαφάνεια μου αφορά συμβολισμούς και διευκρινήσεις για όποιους ενσκύψουν στις ομιλίες όπως θα αναρτηθούν από το security manager. Κάνω κάποιες διευκρινήσεις σύμφωνα με τη πρακτική του Αριστοτέλη, έτσι, στο όργανο τοπικών. Το ζήτα. Τι είναι η οντότητα? Η οντότητα είναι ένα φυσικό πρόσωπο. Επειδή μιλάμε για την προστασία των οντοτήτων, είναι νομικό πρόσωπο. Αυτό τι έχει? Έχει μια διαρκή δράση και μια διαρκή δημιουργία. Αυτά όμως έχουν ως απαραίτητο όρο ποιο? Την εμπιστοσύνη και τη σταθερότητα. Πράγμα το οποίο συνεπάγεται τι? Ασφάλεια, αλλά για ποια ασφάλεια? Μιλήσαμε προηγουμένως σωστά και πολύ, πολύ σωστά ο κ. Χολαίτης, κ. Στέδης, έτσι. Ποια ασφάλεια? Την ασφάλεια της λεπτομέρειας. Σημαίνει μυρίζομαι τον κίνδυνο από μακριά, εκεί που οι άλλοι νομίζουν ότι δεν υπάρχει. Θα μπορούσα να σας πω παραδείγματα που μου τύχανε το τελευταίο διάστημα. Η ομιλία μου μπορεί να φαίνεται πολύ θεωρητική, αλλά είναι τέχνη. Όσοι θέλουν μπορούν να με πιάσουν στο διάλειμμα να τους πω, με στοιχεία. Έτσι. Επίσης, η ομιλία φαίνεται ότι είναι θεωρητική επειδή είναι πρακτική. Φαίνεται ότι είναι εκτεταμένη επειδή έχει πολλές πτυχές. Ο Κιούρερ και ο Μπρίξ, οι οποίοι συνεργάζονταν με το Πανεπιστήμιο Γιουνίσα της Νότιας Αφρικής, είπαν ότι το security έχει πάρα πολλές όψεις. Έχει τόσες όψεις που δεν φαίνονται. Και δεν το λέω εγώ, έτσι, και γι' αυτά θα μιλήσουμε σε λίγο. Η επιχείρηση είναι ένα ενιαίο σύνολο συντελεστών, πρόσωπα, άειλα και ενσώματα αγαθά, τα οποία συνδέονται με μια οντότητα η οποία είναι νομικά αυτόνομη και ασκεί διαρκή οικονομική δράση. Και τέλος, η ανάπτυξη των επιχειρήσεων, μιλάμε ανάπτυξη αυτού που λέμε στην ιατρική, όχι μόνο είναι υγεία γιατί δεν έχω ασθένεια ή αναπηρία, αλλά αυτό που λέμε ευεξία. Δηλαδή, η ευεξία, η ασφάλεια έχει επανανακαλυφθεί τον 20ο αιώνα και κυρίως έχουμε πολλές, έχει,
έχει επισημανθεί συγκροτημένα από τον Ανέρη Φαγιόλ στο Administration Generale της Industrielle και από τον Peter Drucker, το λεγόμενο κουλού του management. Φυσικά, για την εμπιστοσύνη που έχει για την εμπιστοσύνη αυτή, η ασφάλεια έχει απότοκο της νομοθεσίας για τη βιομηχανική ιδιοκτησία και για τον ανταγωνισμό. Είναι ένα παράδειγμα που το χρησιμοποιώ συνέχεια. Είναι οι τρεις σφαίρες του ευδόξου. Τώρα τελευταία η NASA είχε κάποιες πληροφορίες από το Voyager έξω και έγραψε ως συμπέρασμα ότι βλέπουμε ότι η συμπεριφορά του σύμπαντος εναρμονίζεται πλήρως με τα συμπεράσματα του ευδόξου του κνίδιου. Ο κνίδιος λοιπόν για λόγους δικούς του αστρονομικούς δημιούργησε τρεις σφαίρες. Τις έχω δανειστεί εγώ ως στερεομετρική αλληγορία. Στην πρώτη σφαίρα βλέπουμε ότι είναι το άτομο από τα όρια του και προς τα μέσα, δέρμα και βουλενογόνα αμυτών και υλοτήτων. Η δεύτερη σφαίρα είναι τα δημιουργήματά του, οικογένεια, περιουσία. Βέβαια, εδώ μπορεί να το χαρακτηρίζουμε ως πρώτο ημισφαίριο, τα πρώτα τα επιτεύγματα του ανθρώπου. Αλλά υπάρχει και το δεύτερο ημισφαίριο, το οποίο συνάδει με το τρίτο. Στο δεύτερο ημισφαίριο, τι κάνουμε. Ναι. Το τρίτο ημισφαίριο είναι το κοινωνικό, παύλα κρατικό, εξφαλικό κράτος, έτσι, με το οποίο προσυδειάζει η μεγάλη περιουσία. Π.χ. παραδείγματος χάρη μια πολύ μεγάλη ναυτιλιακή εταιρεία, βλέπουμε με τον ISPS και την κρατική παρέμβαση μέσα. Τι γίνεται όμως, αυτό το σύστημα δεν είναι απλά, έτσι, τα ανθρώπινα δεν μπορούν να μπουν σε κουτάκια. Βλέπουμε λοιπόν ότι μέσα στο σύστημα των τριών σφαιρών πήρα μια χαρακτηριστική δήλωση του καθηγητή του Κύρκου του Δοξιάδη, ο οποίος το 1997 είπε, ξέρετε κάτι, οι απειλές για τον άνθρωπο δεν είναι οι συγκρούσεις, δεν είναι το έγκλημα, δεν είναι η ΙΗ, δεν είναι ο καρκίνος, αλλά είναι τι, η αμάθεια, η εκμετάλλευση του ανθρώπου από τον άνθρωπο και η φτώχεια. Και σε διασκευή, θυμίζω αυτό που είπε η Ίντιρα Γκάντι, μεγάλος εχθρός της ανθρωπότητας είναι η φτώχεια και η εκμετάλλευση του ανθρώπου από άνθρωπο και φυσικά η τεχνητή φτώχεια και οι στρεβλές αντιλήψεις που οδηγούν τον άνθρωπο. Επομένως, για την όποια κοινωνιολογική θεώρηση θα πρέπει να ξεκινήσουμε από ένα ιδεότυπο. Όπως είπε ο Γκαμπριέλ Ντιτάρντ, κοινωνιολόγος και δικαστής και φυσικά ο Μαξ Βέμπερ, ο οποίος είχε μεγάλη επίδραση στην Αμερική. Λένε ότι ο Βούδας πεθαίνοντας είπε στους μαθητές του «θα κάνετε ό,τι καλύτερο μπορείτε», δηλαδή θα εστιάσετε στη λεπτομέρεια. Ισχύει στη σημερινή πραγματικότητα? Όχι. Στον άνθρωπο και στις κοινωνίες. Γιατί οι άνθρωποι υποστρέφουν, όπως τα αεροσκάφη σε απώλεια στήριξης, αποφεύγουν τα δυσμενή, αποσφεύγουν τις δύσκολες καταστάσεις. Μπορεί να εστιαστούν σε λεπτομέρειες και δεν μπορούν να ασχοληθούν με τα πράγματα τα οποία τους απασχολούν. Τα ανθρώπινα πράγματα βέβαια είναι ασταθή. Γιατί ο άνθρωπος καταδυναστεύεται από πανίσχυρες δυνάμεις μέσα του, έξω του, γύρω του κτλ. Και σε πρώτο επίπεδο αυτό που πρέπει να κάνει είναι τι πράγμα. Να αποφύγει τα κακά αντέχοντάς τα. Δηλαδή να έχει πρόνοια και ασφαλή διαχείρισή τους στο μετά. Η σημερινή κοινωνία μοιάζει πάρα πολύ με το 17ο αιώνα, 30ετή πόλεμο. Έτσι. Όλοι εναντίον όλων, σήμερα όλοι διεκδικούν τα πάντα. Και φυσικά υπάρχει μια άλλη μια τέτοια εποχή, τον 7ο αιώνα, και ο ποιητής αρχίλογος, ο εισηγητής του Λόγιου Ιάμβου, είχε πει ότι ο άνθρωπος χτυπιέται κατά μέτωπο και με ομότητα από τις σκληρές απαιτήσεις λόγω των ανακατατάξεων που υπάρχουν. Ποιες καταστάσεις αναδύονται μέσα από αυτές τις ιδεότυπες εποχές? Όταν λέω ιδεότυπες, εννοώ όχι με την οντολογική έννοια ή κάτι το ιδεατό, έτσι, αλλά με ένα μοντέλο από το οποίο μπορούμε να αρχίσουμε. Οι δύο καταστάσεις που αναδύονται είναι, πρώτον, η ανισορροπία, η αδυναμία εξισορρόπησης.
το είπε ο Βίλιαμ Ίσακ Τόμας της σχολής του Σικάγου, γιατί ότι ξέρουμε το πλαίσιο, υπάρχουν όμως καινούργια δεδομένα, οι άνθρωποι όμως έχουν παλιές συνήθειες. Επομένως, διακρίνονται από μια ανισορροπία. Δεύτερον, έχουμε μια αδυναμία αυτορύθμισης των κοινωνιών ή αυτό που είπε και ο Μέρτον, μια δυσλειτουργία. Και στο τέλος έχουμε μια μίμηση και αντιγραφή στο έγκλημα και αυτό που υπάρχει κίνδυνος είναι ότι η εγκληματικότητα, επειδή αυξάνεται και πολλές φορές τα κέντρα εξουσίας σύμφωνα με τον Αριέλ Αρών περιέρχονται και στις εγκληματικές ομάδες, έχουμε όμως και τη μικροεγκληματικότητα. Αυτά τα δύο πιθανόν, έτσι, αλλά εμείς πιάνουμε την πιθανότητα του 1% με την έγκαιρη πρόληψη, είναι ότι μπορεί να ενωθούν συγκροτημένα. Και ήδη υπάρχει το κίνημα το NEETS, έτσι, Neither in Education, Employment and Training. Που αυτό το πρόβλημα ο Φρανς Φανών, ο μαύρος γιατρός από την Μαρτινίκα, πέθανε πολύ νέος από καρκίνο. Συνάγεται λοιπόν ότι η ανθρώπινη ύπαρξη είναι βαθιά μέσα στην αβεβαιότητα. Μία βεβαιότητα που του μίλησε ο Ντυρκάιμ, ο Ιονέσκο και ο Πιραντέλο. Έτσι, ο Πιραντέλο με το Μαλ Τζιοκόντο, το χαρούμενο κακό, δείχνει αυτό ακριβώς την ασάφεια που βρίσκεται ο άνθρωπος. Ποια είναι η πρόταση παρακαταθήκη, αυτό που είπε ο Πλάτωνας. Δηλαδή η φυλακική επιστήμη και η δημιουργία των νόμων. Και διασώθηκε από τον καθηγητή τον κύριο Βαρσαδράκη. Το συμπέρασμα. Η καλύτερη πρακτική για την πρόταση παρακαταθήκης είναι μια πραξιολογία, δηλαδή μια επιστήμη των πράξεων, η οποία θα εξετάζει όπως η εγκληματολογία κάνει για την πράξη σαν ατομική ενέργεια ανθρώπου, ατόμου, έτσι, είτε το έγκλημα σαν κοινωνικό φαινόμενο. Βγάζει συμπεράσματα και τα διοχετεύει πού, στην αντεγκληματική πολιτική. Κάντε τον παραλληλισμό και θα καταλάβετε τι εννοούμε. Η καθημερινολογία τι είναι. Είναι μια παλαϊκή αντίδραση στους κινδύνους που υπάρχουν στην κάθε ημέρα. Εκεί λοιπόν πρέπει κάποιος να μάθει πολύ να ενατενίζει τη λεπτομέρεια και να μην την αποφεύγει. Και υπάρχει ένα γνωμικό που λέει «Μη φοβάσαι τον ανθρώπου που βλέπεις», είναι το παλιό κοζάκιο γνωμικό, και η αρχή των πολεμισών σε μάχη μου την είπανε πρόσφατα από την Αφρική, έτσι. Ότι να κοιτάζεις την κατάσταση και τον κίνδυνο κατάματα και να κινηθείς με τρόπο που να μην ενοχλείς τη σκόνη, παραβολικά. Κινούμαστε intralegem, μέσα στον νόμο, όχι antelegem, όχι αντί του νόμου. Και σε κούντουμ λέγγεν και σύμφωνα με τον νόμο. Έτσι. Τώρα, το παράδειγμα της πραξεολογίας είναι αυτό που είπε ο Ρανιέρη Μπρομπασέη, ότι χωρίς κουλτούρα ασφαλείας μια επιχείρηση είναι πολύ εύκολο να σβηστεί από το χάρτη τον οικονομικό, τον παγκόσμιο. Και οι επιπτώσεις θα είναι πολλαπλές. Ξέρετε κάτι, τα πράγματα έχουν αλλάξει στην ασφάλεια, έτσι, σύμφωνα με μια έκθεση του ΟΗΕ, με τη Security Men and Responsibility την προτάζει, και χρειάζεται ένας εξελιγμένος αργόριθμος προστασίας. Ο εξελιγμένος αργόριθμος προστασίας λέγεται short time expertise. Δηλαδή, δεν ακολουθούμε τον παλιό βηματισμό, γιατί δεν θα τα βγάλουμε πέρα. Είναι αυτό που είπε ο George Mead, έτσι, και ο Μέρκλουν, ότι δημιουργούνται νέες ανακατατάξεις και δεν μπορείς να ισορροπήσεις, και ο Τόμας. Επομένως, η security expertise σημαίνει θα φωνάξεις κάποιον πολύ ειδικό, ο οποίος όμως θα ξέρει τα πράγματα πολύ καλά και θα χαράξει από κοινού μια στρατηγική αντιμετώπισης. Κάλλιον το προλαμβάνει το θεραπεύειν, είναι μια λιγορία γιατί πολύ μοιάζει η ιατρική με το security. Έτσι. Θυμηθείτε, έτσι, ordo militaris hospitalis. Τι ήταν αυτό, το σήμα των αητών, των υποτών του Αγίου Ιωάννου. Ήταν και φύλακες και πολεμιστές και γιατροί. Και βλέπουμε, ας πούμε, ότι είναι σε ατομικό επίπεδο, σε οικογενειακό και επεκτείνεται στο πληθυσμιακό. Υπάρχουν συγκλίνοντα και αποκλίνοντα στοιχεία, δηλαδή η ασφάλεια και το security είναι κατά 30 και 50% αντίστοιχα, έτσι ανήκει στη συμπεριφορά του ανθρώπου.
για μένα την υγεία υπάρχει κληρονομικότητα, υπάρχουν ιατρικές υπηρεσίες, αλλά το 50% για τον άνθρωπο στην ασφάλειά του, στη φυσική ασφάλεια, συμπληρώνεται από την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας. Πράγμα που σημαίνει ότι εδώ πρέπει μόνο αυτή η πραγματικότητα σπρώχνει στην αναγκαιότητα το να παραχθούν ποιοτικές υπηρεσίες. Και φυσικά έτσι σε μια ενοποιημένη ενοποιημένο πλαίσιο του ιδιωτικού τομέα. Ναι, μεν με τις αντιθέσεις. Το ίδιο είναι και με την εγκληματολογία. Μπορεί να χρησιμεύσει ως σταθμισμένο υπόδειγμα. Ποιο είναι ο κυρίαρχο μέγεθος τώρα, η επιστήμη της ασφάλειας του Πλάτωνα, που είναι σταυροδρόμιο επιστημών. Ο ίδιος ο Σενέκα, εκπαιδευτής αυτοκρατόρων, το είπε έτσι: Securitas proprium bonum sapientis est. Επίσης, οι στοικοί και οι σκεπτικοί φιλόσοφοι, που οι σκεπτικοί αφιβάλλουν για τα πάντα, αναγνώρισαν ότι η ασφάλεια είναι πλαίσιο κοινής δράσης, έρευνας και συντροφικότητας και αγώνα. Και φυσικά, το απαντάμε και στους φιλολογικά κείμενα, δηλαδή η φιλοσοφία που έχει να κάνει σχέση με την Εκκλησία. Ήταν του μοναχού του Τζοακίνο Νταφίωρε, ο οποίος είπε το ίδιο πράγμα. Και ο Κωνσταντίνος ο Καβάφης στο Σοφίδε Προσιόντων είναι επαληθεύει αυτό που είπε ο Σενέκα για ότι είναι επιστήμη των σοφών και άμα προσέξουμε το ποίημα του Καβάφη που γράφτηκε το 1911 σχετικά με την Ιθάκη, λέει η Ιθάκη είναι ο προορισμός να φτάσεις, αλλά να φτάσεις εφόσον είσαι ασφαλής, έτσι. Αλλιώς θα χάσεις στη μέση. Και στο τέλος τι λέει, ότι θα καταλάβετε οι Ιθάκες το είμαι ήταν. Ότι ο προορισμός είναι να επιβιώσεις και να εξασφαλιστείς. Αυτό που είναι το αντικείμενο της ομιλίας που είπαμε προηγουμένως. Άρα, προνοητικότητα και ασφάλεια της λεπτομέρειας. Γιατί η ασφάλεια έχει αλλάξει και σας είπα για το Nouvelle Conception des Relations International, το οποίο θα έχει βέβαια και πολλές παρενέργειες και θα μας βάλει σε δύσκολα πράγματα. Τέλος, στην πρώιμη πρόληψη, νικάς αν δεν χάσεις. Στην αμυντική αντιμετώπιση, όταν η πρόληψη γίνει ύστερη και για τους εξέχοντες νομικούς που έχουμε εδώ, όπως είναι ο κ. Μαραφάντης, θέλω να πω ότι αυτό μοιάζει με την αμέλεια. Έτσι, την αλαφριά και τη βαριά αμέλεια και τον ενδεχόμενο δόλο. Όταν φτάσουμε στην άμυνα, είναι ίσως λίγο πλέον αργά. Στην αμυντική αντιμετώπιση και στην καταστολή, χάνεις αν δεν νικήσεις. Και μια ερώτηση, όπως είπε ο Λαοτσέ, μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική συζήτηση. Και τέλος, τελειώνοντας, να πω ότι όπως πάντα, και αυτή μου την ομιλία την αφιερώνω σε όσους υπέστησαν βλάβη στα αγαθά τους, προσφέροντας υπηρεσίες ασφαλείας στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα και αυτούς που προσέφεραν έργα υποστήριξης ειρήνης. Ευχαριστώ πολύ. Ερωτήσεις, παρακαλώ. Καλό. Τόσο η εγκληματικότητα γενικώς, όσο και η μικροεγκληματικότητα που ενδιαφέρει ιδιαίτερα, εμφανίζουν μια μεγάλη έξαρση κατά τους ύστερους ελληνιστικούς πρώιμους ρωμαϊκούς αυτοκρατορικούς χρόνους. Ναι. Εκείνη την εποχή ανιχνεύεται κοινωνιολογικά το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης. Μάλιστα. Μπορούμε να έχουμε ή είναι επιτρεπτές αναλογίες μεταξύ της σημερινής εποχής και αυτού του μοντέλου όπως εκδηλώθηκε τότε. Μάλιστα. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ σημαντική ερώτηση. Είναι εξεχονομικός ο κύριος Μαραφάντης, έτσι, με διεθνή δραστηριότητα. Θα ήθελα να... και πολύ καταρτισμένος και ψάχνετε πολύ, έτσι, ερευνητής. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να πω, ναι, μιλήσαμε για ιδεότυπες εποχές. Ιδεότυποι δεν είναι κάτι οντολογικό, έτσι, ούτε το ιδεάτο, αλλά είναι μια κατάσταση από την οποία μπορεί να ξεκινήσουμε. Στην οικονομική επιστήμη το λέμε σταθμισμένο μοντέλο. Ναι. Και αυτό αποδεικνύει, έτσι με αυτά που λέω τώρα, ότι πράγματι η ασφάλεια είναι σταυροδρόμιο επιστημών. Χρησιμοποιούνται όλες οι επιστήμες μέσα
για να προσεγγίσουμε κάποιο θέμα πολυθεματικά. Ναι, ακριβώς αυτό συμβαίνει και μάλιστα θα το πω και λίγο βήμα, ένα βήμα παραπέρα. Επειδή σύμφωνα και με τον Ηράκλειο αλλά και τον Εμίλ Τρικάιν, καθηγητή του Πανεπιστημίου του Μπορντό, τα πάντα εξελίσσονται διαρκώς προς το συνθετότερο, θα δούμε επανάληψη του φαινομένου αυτού και μάλιστα προς το συνθετότερο, δηλαδή προς μια ενοποιημένη μορφή. Και η ύπαρξη του κινήματος, το Νίτς, έχει αρχίσει και με προβληματίζει από πέρσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ.